Άγιο μου, Γιάννη μου. Γιατί ναι. Εγώ τον Γιάννη τον Ρώσκα, τον ίδιο δεν ήμουν. Έπρεπε να έχει πεθάνει πριν 25 χρόνια. Άγιο μου, Γιάννη μου, λέει. Πολλοί κόσμοι έρχεται στη χάρη σου. Αχλή πάτρε μου, λέει. Πολλοί κόσμοι έρχεται στη χάρη μου, αλλά λίγα είναι τα τέκνα μου. Οι πιστοί είναι πολύ λίγοι. Είναι παιδιά, τι είπε. Πολύ λίγοι είναι οι πιστοί. Μήπως όσοι πάνε με σκοτειά, πάνε παιδιά με να προσκυνήσουν. Σε πανηγύρι δηλαδή, όχι εσείς που ήρθατε να προσκυνήσετε στον άνθρωπο, σε ευσεβείς άνθρωπο. Αλλά λέει, τι να σας πω, λέει, πάθαρο μου, λέει. Γιατί είναι ζωντανή χάρη στο Αγίου, μην νομίζετε παιδιά που κοιμάζει στη Λάρνακα. Νομίζω πως κοιμάμαι στη Λάρνακα μέσα, εγώ λέει. Εγώ λέει, είμαι ζωντανός. Εγώ λέει, εγώ στους πάντα αυτοί δεν με βλέπουν. Εγώ τους βλέπω, όλους τους βλέπω, τους ακούνε τι λένε. Και φεύγω πολλές φορές και από την Αγία Λάρνακα και βγήκα από την Αγία Λάρνακα, παιδιά μου, συγγνώμη, για να συναστρέφω με κάτι Προκοπιανού εκεί από το χωριό που κάνανε κάτι απεργίες και αυτά. Λοιπόν, λέει, αυτοί δεν με βλέπουν. Δεν με ακούνε. Εγώ όμως τους βλέπω και ακούω τι λένε. Μαζί τους γυρίζω εδώ μέσα. Και η Λάρνακα είναι άδεια μέσα. Λοιπόν, παιδιά μου, σκοτεινή ζωντανή χάρη στον Αγίο μας. Και αυτό να είπε, εσύ και δασκάλι και εσύ καλά παιδιά, να είτε πάντα πίστευτο, παιδιά μου. Λοιπόν, λέω, πολλοί κόσμοι στη χάρη σου, Άγιο μου Γιάννη, λέει, πάτρε μου, λέει, πολλοί κόσμοι σε έστει τη χάρη μου, αλλά λίγα τα τέκνα μου, η πιστή είναι πολύ λίγη. Φωνάζαν λοιπόν εκεί πέρα παπάδες, κόσμος, όπως προσεύχονται. Ήταν και μια γνωστή μας, μάλιστα αυτή είχαν και κάποια συγγένεια, με τη μάνα μου είχαν, χρόνια τώρα, όλοι φύγαν τη ζωή, και έλεγαν, Άγιο μου Γιάννη μου, τα παιδάκια μου, να το βοηθήσεις. Λοιπόν, βγήκε από τη Λάρνακα, σήκωσε το κεφάλι του, όπως τον φώναζε και σήκωσε το κεφάλι του και ευλογούσε παιδιά μου εκεί που ήθελε ο Άγιος Ιωάννης. Αυτή τη συγγενή μας, μόλις λοιπόν, ποια είναι αυτή η βλάστημη, λέει, αυτή που καταράτε, λέει, εντό εξέλεγε το ανάθημα αυτή. Ακόμη κάτι κατάρα έλεγε στα παιδιά της, να έχουν το ανάθημα και βλαστημούσε. Και δεν πήγαινε καθόλου μέσα στο σπίτι σου καλά. Δεν χορτάνε και ψωμί, τα παιδιά μου η κατάρα είναι. Ευλογείται με καταράστη. Η κατάρα είναι κακό στον άνθρωπο. Αυτή που καταράτε, λέει, αυτή λέει βλάστημη, γύρισε το κεφάλι του πάνω σου και εξάπλωσε. Άφησε την αυτή, λέει. Φωνάζει, λέει, ούτε σημασία δεν τρέχει ο Παϊσιά λόγο σου. Γι' αυτό αυτοί που βέβαια προσέχουν μεταπίδωση όπω σήμερα και στην παραβολή του Αγίου Παρισαίου, γιατί περιφάνησαν τα σε δύο στα πίσω δύο σου χάρη. Πολύ σκόμη στη χάρη μου, αλλά λίγα τα λεπτά μου, λίγη είναι η πιστή. Έκανα προσευχή το βράδυ. Και λέω, Άγιε μου Γιάννη, μου λέω, τι είναι αυτή η κατάσταση που είχα περάσει το που ήρθα από τον γιατρό και είπα και την επιτροπή. Πρέπει να λέω, πάτε μια ταμπελίτσα, μια πινακίδα. Και το απαγορεύονται με σκότια με τα κοντά παντελόνια, με τα κοντά φωστάνια. Και λέει, πάτε μου, εμεί είπαμε, λέει, αλλά μα απαγορέψαμε. Θα χάσει το ίδρυμα. Καλά, δηλαδή, και αν χάσει το ίδρυμα, δηλαδή, ας να ψω και αράβει ο Σιόν, και πάνε τα λεφτά το ίδρυμα. Δεν παίρνει τα λεφτά, με συγχωρείτε. Τα λεφτά τα θέλει ο Θεό. Εδώ οι κόρακε, τα παιδιά του ρολούτε, του πρώτου θεού, είναι σαν του αποθήκε. Με ζω στο Θεό, έχουμε ένα παγκριματάκι. Με συγχωρείτε, θα βάλουμε ακόμα ένα ψωμί να φάμε. Είπαν τα δικά του αυτοί οι άνθρωποι, έκανα πω σε φίλο Άγιο Γιάννη, τι δεν βλέπει κι εσύ. Ούτε θα μα έκανε, ούτε τα γνωμίσκοτ κοιμήθηκα, ούτε με συγχωρείτε. Λέω όνειρα και φαντασίες και παραμύθια. Όλο θα είμαστε παιδιά μου. Βλέπω τον Άγιο Γιάννη το Ρώσο. Ζωντανή χάρη στην παιδιά μου, ζωντανή. Και ο παιδιά μου εξετάζεται. Πώς τον είδα. Λέει, εντάξει, λέει. Πολύ αμαρτία, πάτρε μου, στον κόσμο. Πολύ ασέβεια. Πολύ απιστία. Εμένα δεν με βλέπουν, λέει. Εγώ όμως βλέπεις εμένα. Τώρα εσύ με βλέπεις. Διότι είσαι δικό μου άνθρωπο και μισό άνθρωπο. Λοιπόν, λέει, πάτε με εγώ, γυρίζω τώρα μέσα στου κοκοπιάνου, γυρίζω μέσα στου κοσμικού ανθρώπου. Αυτοί δεν με βλέπουν. Δεν με ακούνε. Εγώ του βλέπω, του ακούω τι λένε. Επειδή πολλή αμαρτία στον κόσμο, πολλή ασέβεια. Γι' αυτό πρέπει να γίνει πόλεμο. Άκουσε τι σου λέγω, μου είπε. Πρέπει να γίνει πόλεμο. Άγιο μου, Γιάννη μου, λέω, να μην γίνει πόλεμο, γιατί 70 χρόνια ζω στη γη. Με πολέμους από την μέρα που γεννήκα το 1920 στην Πεκρασία. Με πολέμους ένα μισό χρονοπεράκι, εξορία, διογομής, μεγρασίας, τους Τούρκους. Και πάλι στην Εύβοια, να με την Ανταρσία τότε, να με την κατοχή με τους Γερμανούς, πια σε Γερμανοί, Ιταλοί, Τούρκοι, και με αυτά με σκοτώσανε. Σώθηκα. Με κράξε το χέρι πάλι του Θεού. Και τώρα με πάλι, τώρα στα τελευταία μου να έχω πάλι αυτούς τους πολέμους αυτές τις καταστάσεις. Άγιε μου Γιάννη, και τι λέει, ότι πρέπει να γίνει πόλεμος. Πρέπει να γίνει πόλεμος. Τρεις φορές τότε πρέπει να γίνει πόλεμος. Διότι πολλή απιστία για σέβη στον κόσμο. Λοιπόν, το είπε εγώ σαν δικό μας ιερό κήρυκα της περιφέρειας και το κήρυξε στις εκκλησίες του είπε ο Πέτρος Παύλος
Και πήγε και πήγε οι παπάδε από την αρχή, κάτι αρχιερεί, κάτι ρωτούσαν. Και λέω, μην ρωτάτε πώ τα πράγματα τα είδα. Μα αν του είναι ζωντανή χάρη στο Αγίον το Ρώσο, αυτό και αυτό είπε ο θείο Ιωάννη Ρώσο. Ορίστε. Με την Τουρκία. Τέχνη μου, κοίταξε. Δεν γίνεται πόλεμο καλαμπέρια, δεν γίνεται τώρα πόλεμο. Ο Θεό το ξέρει αυτό. Πάντω είπε καλό παιδί ο Ιωάννη ότι πρέπει να γίνει πόλεμο. Διότι πολλοί αμαρτίε το κόμμα και η ασάβεια. Η απιστία. Δεν βλέπετε, παιδιά μου, τι γίνεται. Θα σου βάλει ο Θεό στο χέρι, να σου βοηθήσει.